Hello there, είμαι ο Βάση και καλώς ήρθατε σε ακόμα Βάση Gaming βίντεο. Σήμερα έχουμε ένα ακόμα deck profile από αυτό το παλικάρι εδώ πέρα. Τι θες να μας δείξεις, φίλε? Αρχικά παρουσιάσου. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τσιτσίνης, ο Παναγιώτης. Έχω συνεργαστεί με τον Βάση για το λογότυπο του Red Dark Shiner που έχει στο κανάλι του. Ό,τι καλύτερα είναι. Και είμαι ένας πάρα πολύ περήφανος Invoke player. Πάρα πολύ περίεργο. Μερικοί με κράζουν, μερικοί λένε ότι το να κάνεις normal summon τον Alistair δεν. Τι να κάνεις τον Alistair? Normal summon τον Alistair. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλει skill. Εγώ πιστεύω ότι η περιπλοκότητα η οποία βρίσκεται υπό τις συνθήκες που προαπαιτούν να καλεστεί το Alistair. Αλλά πρόσεξε με, πολλοί άνθρωποι όταν κάνουν τον Alistair δεν μπορούν να μην κάνουν effect, παιδί μου. Αλλά το σημαντικό είναι αφού κάνεις effect, ακόμα και να φας hand trap, να έχεις το invocation στο χέρι, έτσι. Εντάξει, οκ, θες να. Λοιπόν, θες να δείξεις τη λίστα, λέω εγώ. Μία Γουέντι, μία Άριελ, μία Σκαμάτα, ένα Φόβ, ένα Dragon και ένα Beast. Παίζουν μόνο 6 αντόλ, τα οποία κάλλιστα μπορούν να γίνουν 5. Επειδή το. Άλλη σκομάτα βγάζεις. Ναι, η σκομάτα στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί στην ουσία αυτό που έχουν effect είναι αυτά. Και θα μου πεις, ναι, αλλά με την ίδια λογική δεν το έχω και δεν κάνει κάτι. Ναι, αλλά το home μπορεί να σου. Αν το πας Dave, μπορεί να σου δώσει μια κάρτα στο χέρι σου. Την οποιαδήποτε, παιδί μου. Ναι. Η οποία μπορεί να είναι value για το Mekaba ή για το discard από την Αφταλόν. Το να δει. Οπότε όλα κάνουν κάτι προφανώς. Επίσης ψάχνει σκίσμα. Ναι, άμα το φέρνει με την Wendy, ψάχνει σκίσμα αν δεν το έχει. Αλλά εντάξει, στο deck που όπως παίζεται τώρα δεν γίνεται να μην έχει σκίσμα, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά. Μόνο 6. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Τώρα, σαν ντογμάτικα. 2 εκκλέσιες. Γιατί έχει 3. 2 maximum. Λοιπόν, θα σα εξηγήσω αμέσως. Θέλω να προσποιηθείτε ότι αυτή είναι η τρίτη εκκλησία και ένας Maximus. Α, αλλά έτσι. Σήμερα δεν είχαμε. Okay. Θα δούνε όμως. Το σωστό race είναι 3 εκκλησίες και ένας Maximus, αλλά δεν μας πειράζει εγώ, πάρα πολύ. Εγώ πολλούς έχω δει να μην παίζουν καν Maximus. Όχι. Πρόσεξε με. Λοιπόν, για να, προκειμένου να μην παίξει καθόλου Maximus, πρέπει να πας heavy σαν doll. Και αυτό είναι λίγο μπρίκι. Ο Maximus. Προσέξτε με λιγάκι. Μόνο ξύλο δεν έχουμε παίξει προσωπικά με τριτζίνι για τα ρίσκα του Σαντόλ. Να ξέρετε. Κάποτε έπαιζε 10. Ο Maximus δίνει το άπειρο consistency στο deck που χρειάζεται. Δηλαδή, με έναν Alistair και μία Εκκλέσια ή έναν Alistair και ένα Maximus, basically έχει full board. Εντάξει. Okay. Ενώ, άμα έπαιζε το στερεοτυπικό μία Εκκλέσια, ένα Flare, δεν θα έχει full board, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ μπορεί να μην έχει ένα deal και να κάνει full board. Μόνο με αυτά τα δύο. Ή με αυτά τα δύο. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ένα Flare προφανώς, όχι παραπάνω, okay. Όχι λιγότερη. Αυτά είναι τα τέταρτα λογομάτικά μας. Okay. Hand traps, 3 σας. Θα προτιμούσα να έχουμε το άσμι πατούσες για όχι σας λόγους. 3 Veiler. Θα προτιμούσα να είχα την να υπήρχε ένα artwork με πατούσες, αγγές. Όχι. Θα προτιμούσα να είχα. Υπάρχει άλλο φέτης. Αν κοιτάξεις πολύ καλά. Όχι. Η σωστή απάντηση είναι ότι υπάρχει άλλο φέτης. Femboy φέτης. Το οποίο κάνει overthrow. Το fit φέτης. Επομένως, είμαστε winners όπως και να έχει. Δεν μπορείς να κάνεις ασούν τον gender της Veiler. Απλά δεν υπάρχει. Είναι femboy. Λοιπόν, okay. Τώρα θα προτιμούσα να είχα imperma. Ναι. Και για να έχει τραπ και το Mekaba, γιατί κάποιοι φίλοι μας παίζουν Geist. Και επειδή γενικά. Ξέρεις εσύ κανέναν. Προφανώς τώρα που βγήκε και το Talents, Reprint, το Imperma θα είναι καλύτερο. Αλλά έχουμε και την καλύτερη προσωπικά αγαπημένη μου Hand Trap. Λατρεύω. Δυστυχώς είναι Gold, το συγχαίρομαι. Δεν συγχαίρομαι το Rarity, συγχαίρομαι το Artwork που επιλέξαν να βάλουν σε συνδυασμό με το Rarity. Τέλος πάντων, είναι εξαιρετική κάρτα. Δηλαδή ξαναέγινε καλή, affordable και το καλύτερο, το καλύτερο απ' όλα, δεν τρώει Veiler και Imperma ο Alistair μας. Λοιπόν. Ό,τι προστατεύει το. 9 hand traps. Αυτό basically. Μόνο 9 hand traps. Λοιπόν. Πάμε, Meltdowns. Ναι. Έχετε ξανακούσει ότι αυτή είναι η καλύτερη κάρτα στο deck. Δεν ξέρω γιατί είναι limited ακόμα, honestly. Συγχαίρομαι με αυτή την κάρτα. Έχει τα χειρότερα rulings στο game.
Ο λόγος που είναι καλό το Meltdown δεν είναι επειδή. Τώρα θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι ο λόγος που είναι καλό είναι επειδή δεν τρώνε negate τα fusion σου. Ή ότι ρε παιδί μου δεν έχει response άμα κάνει sailing 3 με τα σαντούλ σου. Αλλά η πραγματική απάντηση είναι πως ερτσάρει τον Αλέιστερ. Και μετά μπορείς να κάνεις νόμα σάμο τον Αλέιστερ. Ποιο καταντάρι, ποιο καταντάρι. Ο Αλέιστερ Αντάρι. Το Invocation. Let's go! Λοιπόν, fun fact, από τα χέρια μου έχουν περάσει Invocation 3 φορές. Όλο το package. Τα έχω πουλήσει, τα έχω ξαναπάρει. Φοβούμενο στη λίστα, είπε δεν ήρθε ποτέ. By the way, στείλε μου λίγο το σκετσάκι, το διαφημιστικό που έχει βάλει. Ναι, ναι, ναι. Έχεις κουραστεί να κάνει αντίπαλο στον Normal Summon Alistair. Ή μήπως να νομίζεις πως έχεις νικήσει το game, αλλά το πτεκάρει Invocation. Ή μήπως να μην μπορείς να αντιδράσεις στο Meltdown. Λοιπόν, σου έχω νέα. Τώρα μπορείς εσύ να κάνεις Normal Summon τον Alistair. Φτάνει μόνο να μου στείλεις ένα μήνυμα και όλο το Invoke Engine μπορεί να γίνει δικό σου. Λοιπόν, το Invocation ξέρουμε όλοι τι κάνει προφανώς. Άμα παίζεις Heavy Sandol Build και έχεις Invocation και ρε παιδί μου φας Lancia, το Invocation είναι Fusion. Ναι. Και ο άλλος σου κάνει ρε παιδί μου Lancia για, τον, για να μην κάνεις Invoke Terras. Mm-hmm. Και απλά το παίζεις. Ναι. Κάνεις Fusion ρε παιδί μου ένας από το Terras. Okay. Είναι επίσης τρόπος, πρόσεξε με, άμα έχεις χιλιαστεί, άμα είσαι ξέρω εγώ, άμα έχεις δει τον αντίπαλό σου, ότι παίζεις φαντάζομαι, είσαι Game 2 ή πρέπει να έχεις δει στο τουρνουά. Και έχεις ξέρω εγώ σαν το χέρι σου για κάτι άλλο και κάνεις όλο τον Alistair και τον Αντάρι, παιδί μου. Μετά απλά μπορείς να κάνεις από το χέρι σου. Ναι, απλά bait. Winda, ρε παιδί. Όχι, Winda. Δεν πας σε link καν. Για να μην φας φαντάζομαι. Το οποίο είναι huge. Γιατί άμα σου κάνει φαντάζομαι ο άλλος. Μπορεί να σου περάσει τη Winda. Σου περνάει τη Winda και πρέπει να αναγκαστείς να κάνεις keys, μάμα έχεις. Για να στείλεις φαντάζομαι. Λοιπόν, συνεχάμε. Έχουμε μία από τις καλύτερες fusion spell που υπάρχουν. Ναι. Εξαιρετικό συνδυασμό με το Meltdown. Δεν παίζουμε L. Το L. Το L. Ποιος παίζει L, θα σου πω, θα σου πω. Τα Heavy Adult Build παίζουν L. Τα Heavy Adult Build. Το πλεονέκτημα που έχει το L από το κανονικό ήταν το ότι όταν έκανες Normal Summon τον Alistair και έτρωγε Handcraft, που δεν είναι άσπροφανός, έκανες Chain L, έφανες τη Winda σου και ο Alistair άντερε. Και μετά έκανες Invocation και έφανες ή Raijin ή Kaliga. Τέλος πάντων, ήταν το τρόπο να τον Jarvis Hunter, το έκανα συνέχεια, αλλά τώρα δεν υπάρχει χώρος. Δηλαδή, προτιμήσα το consistency από το να έχω αυτό το σάκι cheesy tech του L, τέλος πάντων. Να, να, να. Προφανώς ξέρουμε όλοι το. Επίσης είναι η κάρτα που σας επιτρέπει να πηγαίνετε δεύτερη. Ναι, προφανώς, ναι. Εννοείται. Είναι Meltdown και αυτό. Δηλαδή, ο αντίπαλος θα αναγκαστεί να κάνει εκεί το Meltdown. Δεν υπάρχει λύση. Χάνεις μόνο από εσά, άμα πας δεύτερος. Ναι. Και άμα έχεις Meltdown και ο άλλος κάνει άσε εδώ πέρα, ναι, πανηγυρίζεις. Είναι κάρτα σχεδόν 7 ετών και δεν έχει φάει power creep. Λοιπόν, μάλαγα, ναι, how. 3 αναντίον. Ουφ. Κάτσε. Είναι τα secret, okay. Θα ήθελα να μην σας ξελάει το rarity. Είμαι φτωχόπουλος και έχω πάρει τα reprinted, αυτά είναι ιδανικά. Αλλά ναι, δεν μπορούμε να παίξουμε δύο χωρίς αυτά. Από μένα. Obviously. Περιμένουμε να έρθουν τα reprints. Να δείτε. Λοιπόν, μετά έχουμε τις limited spells, ένα τέρα, ένα φούλι. Το φούλι είναι μέτριο, αλλά λέει ο κόσμος τουλάχιστον. Εγώ πιστεύω ότι στη χειρότερη είναι upstart που δεν παίρνει αντίπαλο σου LP. Γιατί κάνεις beast. Okay. Επίσης, insane είναι να κάνεις φούλι για Alistair έχοντας το χέρι στο χέρι invocation επειδή είσαι καλός invoke player. Call by the grave, γιατί δεν θέλουμε να τρέχει χάντρα από άλλη. Δεν ξέρω καν γιατί. Δεν ξέρω καν γιατί τρέχει Σαντόλ και τα λοιπά. Δηλαδή, απλά κάνε normal summon Alistair και that's it. Θα σου πω, επειδή το Σαντόλ Fusion υπάρχει. Εντάξει, δεκτό. Το δέχομαι. Είναι πολύ σοβαρό. Α, στο main, Duster στο main, γιατί θέλουμε. Εντάξει, μπορεί να τσιζάρει. Στη χειρότερη γίνεται τη κάρτα των Ευκαλών για το Schism, στη χειρότερη. Αλλά ο πραγματικός λόγος είναι επειδή προτιμώ να έχω τριάδες στο side. Όχι με ψυχαναγκασμό βέβαια. Επειδή θέλουμε να μισούμε να έχουμε back of hit. Λοιπόν. Ναι, το deck. Λοιπόν, το deck αυτό γενικά είναι combo killer. Δηλαδή, ναι, πρέπει. Ναι. Ωραία. Είναι Winda. Έχω γυρίσει το παιχνίδι εδώ και 2 εβδομάδες. Και ειλικρινά δεν έχω χάσει από ούτε ένα combo deck. Ό,τι defeat έχω εδώ και 2 εβδομάδες είναι από guys. Με order. Λοιπόν, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο back of hate. Εγώ να πω απλά ότι ο Τριτσίνης μέχρι τώρα ήταν σκουπίδι, ήταν του χίδια σου κάθε local και τώρα τελευταία το έχει πάρει λίγο σοβαρά και πάει καλά. Φανταστείτε δηλαδή, μπορείτε να κάνετε normal sound αλέστε και να πάτε καλά το 2021. Wow. Μπράβο. Έχουμε το σκίσμι το οποίο είναι rarity bump. Ναι, ναι, επιτέλους. Και το επίσης rarity bump. Πόσο πιο όμορφα είναι λοιπόν, φίλε, ναι. Ωραία, το σκίσμι.
με ενοχλεί. Δηλαδή, προφανώς είναι η καλύτερη κατάσταση. Και εμένα. Με ενοχλεί γιατί ο αντίπαλος μπορεί στο standby να στο κάνει shotgun. Και άμα είναι, είναι και cosmic, αυτό με το οποίο στο κάνει shotgun, που δεν ξέρω γιατί να παίξει καν cosmic κάποιο αυτό το format, αλλά πες ότι παίζει cosmic και στο κάνει bunnies και εσύ γαμιέσαι. Ενώ άμα έχει ένα πιο heavy σαν τον build, παιδί μου, με τα L, είχε σαν το τώρα, παιδί μου, το flexibility, αλλά προφανώς δεν θυσιάζουμε consistency για τα L σαν τον και το σάκι TG play. Και τώρα το punishment. Σωστό το theory. Έχω πάρα πολύ mixed feelings για το punishment, γιατί. Αρχικά είναι ένα αντί για δύο. Δεν παίζει δύο το deck αυτό. Δύο παίζει το pure dogmatic invoke. Αυτό παίζει μόνο ένα. Δεν είναι μια κάρτα που θέλω γενικά να βλέπω. Γενικά στο μυαλό μου το punishment είναι last resort. Δηλαδή θα πεθάνω αν θα το κάνω. Πρέπει να το κάνω. Καταλαβαίνεις. Μόνο έτσι. Ή ξέρω εγώ, έχεις απίστευτα κακό χέρι. Το σεντάρεις και παίζεις τον επόμενο με την απκαλόνη σου. Αλλά πέρα από αυτό είναι, πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ για να το κάνεις, ρε παιδί μου. Είναι η τελευταία κάρτα που θα έπρεπε. Γιατί είναι κακό το punishment, ποια κάρτα σταματάει. Σταματάει τον ούτης με το αλέστερο. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στο έξαρτη. Πάμε. Δύο best girl. Λαγάνο, η tour guide είναι η best girl. Αλλά έχουμε δύο tour guide. Σωστό. Εδώ συμφωνώ. Δύο construct. Δύο Απκαλόν, δύο Wendy. Αυτά είναι standard. Winter, μαλάκα. Winter, ναι. Αυτά είναι standard ratios για invokes adult dogmatica. Okay. Δεν είναι τίποτα καινούργιο εδώ πέρα. Λοιπόν, δύο Mega Banner Adoides και καθόλου Raijin. Γιατί παρακαλώ μην παίζετε ένα Mega Banner. Παρακαλώ μην παίζετε ένα Mega Banner. Who does that? Πολύ, πολύ. Πολύ προτιμούν αυτό να είναι Raijin. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τόσο καλά να παίζω με Raijin. Αλλά δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι να έχει στο μυαλό σου, παιδί μου, ότι έχει ένα δεύτερο μέκαμπα. Να. Μπορεί, ρε παιδί μου, ωραία, π.χ. έχει ένα μέκαμπα, δεν παίζει άλλον. Και κάποιο σου κάνει κάτι στο μέκαμπα σου. Εσύ θα σκεφτεί πάρα πολύ, ξέρω εγώ, να κάνει ένα risky play, το οποίο μετά θα σου κοστίσει στο grind του game να. Για να σώσει το μοναδικό σου μέκαμπα. Αν έχει δύο, στην πόρτα στο χάνει, ναι, αυτό. Είναι πιο safe. Ναι, και ένα γοηδέ, το οποίο εντάξει, είναι απίστευτα καλή κάρτα. Δηλαδή, fuck that card already. Είναι τρελή. Ειδικά κάτω από meltdown, σπά μια κάρτα και όλο δεν πα κοιτάει. Μία end. Α, μία. Όχι, περίμενε. Μην τη λέτε NTSS ή Νουτσού, λέγεται NTS. Εγώ τη λέω Νίτσα. Λοιπόν, ένα, γιατί απλά δεν έχουμε χώρο και επίσης πώς θα το ρεζορβάρεις. Ένα στα Titanic Club. Ναι. Παίζουμε Maximus. Προφανώς θα παίξουμε Titanic Club. Ναι, οκ. Γιατί σε buy plus. Αλλά και να μην έπαιζα το heavy dogmatic και να έπαιζα μόνο μία εκκλησία και ένα flare, ο Titanic Club είναι καλός, γιατί άμα ξεκινήσεις το γύρο σου με σκίζιν στο χέρι ή με το να καλέσεις construct, μετά στην ουσία το send του Nadir είναι ένα plus ακόμα. Ναι, οπότε. Λοιπόν, και μετά έχουμε τα links. Επειδή παίζουμε Maximus, παίζουμε αυτά. Ναι, οκ. Okay. Αν δεν παίζαμε Maximus, θα παίζαμε να παίζουμε την Artemis. Artemis, ναι. Και αυτό θα μας επέτρεπε να παίζουμε και Spellbooks. Αλλά παίζουμε Maximus για το σύντηση. Okay. Ένας Gravity, προφανώς, ναι. Και μία Vertisa. Okay. Δεν με τρελαίνει αυτή η κάρτα. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ο κόσμος λέει ότι είναι σπασμένη. Στο deck μου δεν το νιώθω. Ειδικά από τότε που σταμάτησα να παίζω Super Poly. Μπορεί να είναι επειδή δεν παίζει τραγούδι. Ναι, από τότε που σταμάτησα να παίζω Super Poly. Είδα ότι δεν είναι τόσο καλή, okay. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μου έχει νικήσει, μου έχει τσιζάρει τουλάχιστον τα games μέσα σε μια εβδομάδα, οπότε είναι καλή. Ουσιαστικά είναι η 15η κάρτα στο έξω. Ναι, ναι, δεν μπορείς να μην την παίξεις, παιδί μου. Και επίσης μπορεί να έχεις πολλά τέρατα στο πεδίο και να θέλεις να τα διώξεις, να μην μπορείς και κάνεις αυτό. Λοιπόν, side. 3 Nibiru είναι obligatory. Okay. 3 Droll είναι για τα Mirror και για τα Dragon. 3 Ruler. Okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα. Τη λατρεύω δηλαδή. Εγώ όχι, γιατί δεν μπορώ να κάνω TK. Τη λατρεύω γιατί το deck μου ούτως ή άλλως. Άμα το περάσω, ξέρω εγώ, όταν πάω δεύτερο και το περάσω τα τέρατα, μετά νικάω. Δηλαδή, έχω Γουίντα, έχω Μέκαμπα, δεν μπορώ να χάσω. Άμα το περάσω το board του, έχοντας κάνει ρούλε. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξερνάω ένα χέρι για ότι καίει και μετά δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Έχω φούλε. Ναι, έχεις. Το λατρεύω, το λατρεύω. Είστε dogmatic engine, βοηθάει πάρα πολύ στο να σπάς κάρτες όταν έχεις ρεζολφάρει το ρούλερ για να σπάσει το board του άλλου. Και μετά έχουμε τις κάρτες μας, οι οποίες θα μας χαρίσουν επιτέλους την νίκη εναντίον σε μερικά. Λοιπόν. Ναι, μέχρι να. Βασικά εσύ έχεις play άμα φας Village, εγώ όχι. Προφανώς Storm, προφανώς Storm. Δεν εξηγώ καν. Twister. Πιστεύω ότι το deck κάνει ήδη αρκετό advantage generate. Επίσης, άρα σε παίρνει. Επίσης, πολλές φορές ανοίγεις δύο Alistair ή τρεις Alistair. Και πού είναι το πρόβλημα σε αυτό. Μπορείς να το κάνεις αφόρτο Twister, παιδί μου. Και
το μόνο counter argument για να παίξει Twister είναι και καλά γιατί δεν παίζει Cosmic. Ναι, πλέον δεν είμαστε σε κομμάτι που θέλουν Cosmic. Δηλαδή, πού είναι τώρα καλό το Cosmic, καλύτερο το Twister. Ειδικά στο local μας, ξέρω που εντάξει εγώ. Και αυτό είναι το site, αυτό είναι το deck μου. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όταν τα πράγματα φαίνονται δύσκολα. Να μας αναλύσετε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, guys. Άμα σας άρεσε, like, comment, share και subscribe. Άμα σας άρεσε, πείτε στα σχόλια τη γνώμη σας για τον Alistair. Και μέχρι την επόμενη φορά, Buzz Gaming signing out.